Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό βίντεο του τραγικού παίχτη θα δούμε ένα παιχνίδι που το ζητήσατε εσείς. Είναι δική σας επιλογή και είναι το Orient Blind Forest Definitive Edition. Δεν ξέρω τι διαφορά έχει από την απλή. Παρ' όλα αυτά θα ξεκινήσουμε να παίξουμε. Ας χαμηλώσω λίγο τον ήχο στα ακουστικά μου γιατί είναι πολύ δυνατά. Θα το δω και εγώ μαζί με εσάς το παιχνίδι. Για αρχή φαίνεται πανέμορφο και έχει πολύ μα πάρα πολύ όμορφη μουσική. Ελπίζω να ακούγεται κανονικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Start game. Empty slot. Normal. Ok. Χάλασε κατευθείαν ο καιρός με το που ξεκινήσαμε το παιχνίδι. Πού πάει αυτό το φύλλο, πνεύμα? Μελαγχολική μουσική, πανέμορφη όμως, αλλά μελαγχολική είναι η αλήθεια. Οπ. Παίζω τώρα για να δω. Α, ναι. Προχωράμε εδώ τον κύριο, κυρία. Πω πω, κατάθλιψη, φουλ. Να φέρουμε και λίγο φως γιατί παρασκοτίνιασα κι εγώ. Μας μεγάλωσε σαν να ήμασταν παιδί της. Για να δούμε. Άρα γυναίκα ήτανε. Και είμαστε αυτό εδώ το πλασματάκι. Έχουμε και ουρά. Πω, πολύ ωραία γραφικά, παιδιά. Μου αρέσει πολύ αυτό το στυλάκι των γραφικών. Θυμίζει Nintendo ο σχεδιασμός αυτός ο καρτουνίστικος. Οπ. Φάγαμε και από αυτό το δέντρο. Γιατί τα μαρκάρουμε, να θυμόμαστε από που έχουμε φάει. Τι μας δείχνει? Ωρε φίλε, τι είναι αυτά, πορτοκαλιές? Βήμα βήμα συνεργαζόμαστε και φτιάξαμε τη γέφυρα. Δεν παίζουμε όμως ακόμη. Να πατήσω start. Α, να κάνω skip τον πρόλογο. Θα το δείτε εσείς που θα παίξετε το παιχνίδι. Ας δούμε λιγάκι το gameplay του παιχνιδιού. Α, και το πρώτο game saved έγινε αυτόματα. Η κατάθλιψη συνεχίζεται από ό,τι ακούω. Για να δω τα άλλα πλήκτρα. Προς το παρόν μόνο το άλμα έχουμε. Ωραία. Αν κρατήσω το κάτω και πατήσω το α, κατεβαίνουμε από τις πλατφόρμες. Να πάω όμως μία πάνω γιατί ήθελα να δω τι έχει επάνω. Οπ, εδώ πέρα τι είναι, κρυφός χώρος, κρυφός χώρος. Βρήκαμε ένα small spirit light container. Spirit light λέει, προσθέθηκε, ναι. Βρες περισσότερα για να πάρεις ability points. Α, να κάτω άρχισε να γεμίζει και το δαχτυλίδι το χρυσό. Αυτά αγκάθια ήτανε. Κατά λάθος τα πέρασα. Τώρα εδώ χάνουμε, χάνουμε λογικά. Οπότε πάμε εκεί που ήμασταν.
Περιμένουμε και την συνέχεια του Ori από την Microsoft. Αποκλειστικό θυμίζω ότι είναι το παιχνίδι. Όπα, είδες, είναι έτσι η χρωματική... Έχασα. Είναι η χρωματική παλέτα τέτοια που με μπέρδεψε. Δεν πρόσεξα ότι έχει κάτω υγρό. Sunken Glades. Η ανταπόκριση πάντως του χαρακτήρα στις κινήσεις μου είναι άμεση. Βρήκαμε και ένα life shard. Θα δούμε στην πορεία τι είναι αυτό. Energy cell. You can now collect and use more energy. Remember that you can use energy to create a soul link and save your game. Α, μάλιστα. Με αυτά τα energy λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και save. Κράτα λέει το B to create a soul link and save your game. Για να το δοκιμάσουμε εδώ. Κρατάμε το B και μόλις κάναμε save και μένει εδώ πέρα αυτό αυτός ο καπνός, φλόγα, όπου από εδώ θα ξεκινήσουμε αν χάσουμε. Τι έγινε, όπα, γιατί θύμωσε εδώ αυτός ο περίεργος ρινόκερος. Να το χρησιμοποιήσουμε να μας ανοίξει την πόρτα, ε. Ωραία. Όταν γεμίσουμε, λέει, το Spirit Light κάτω το κυκλάκι, θα κερδίσουμε Ability Point. Πολύ ωραία. Θα το δούμε όταν συμβεί. Δεν ξέρω αν παίζετε παιχνίδια με ηχοσύστημα ή με τα ηχεία της τηλεόρασης ή φοράτε ακουστικά όπως καλή ώρα τώρα εγώ. Πάντως, γενικά, παιδιά, με τα ακουστικά κερδίζετε πάρα πολύ από τα παιχνίδια, από τον ήχο που έχουν τα παιχνίδια. Με το χ να πάρουμε, τι πήραμε τώρα. Είναι ο Σέιν. Το φως και τα μάτια του Spirit Tree. Χάθηκε, λέει, ναι, και θα μας οδηγεί σε ένα ταξίδι αν τον ακολουθήσουμε. Άρα αυτό θα ακολουθούμε. Α, κάποιος μας έχει ακολουθήσει, λέει. Α, αυτοί μας έχουν ακολουθήσει. Να πατάμε, λέει, το χ για να χρησιμοποιούμε Spirit Flames. Για να δούμε, αυτό θα είναι το όπλο μας. Αυτό είναι το όπλο μας, ωραία. Κερδίσαμε Ability Point. Να φτιάξουμε ένα Soul Link. Πώς το φτιάχναμε, έτσι. Tap B. Άρα όλο μπερδεύω τα πλήθρα. Λοιπόν, this bar indicates how much spirit light Ori collected. 47 και παραπάνω για να κερδίσουμε ένα ακόμη ability point. Ok. Τι κάνουμε τώρα. A. This bar indicates how much spirit light Ori collected. Absorbed 47 more to gain another ability point. Ωραία. Α, πήραμε ένα ability point, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ωραία, το χρησιμοποιήσαμε το πρώτο ability. Most pickups now float to Ori. Οκ. Okay. Hollow Grove, 1%. Map Legend, α, έχουμε πολλά εικονίδια για τον χάρτη. Zoom in, zoom out. Ωραίος ο χάρτης, μου αρέσει αυτό που βλέπω.
Ωραία, αυτά πριν δεν μπορούσα να τα χτυπήσω, τώρα μου δίνει τη δυνατότητα. Πάμε να συλλέξουμε ό,τι μπορούμε. Προσοχή εδώ. Energy shard, restore power to Ori's energy cells. Ωραία. Άρα τώρα μπορώ να ανοίξω από εδώ τον δρόμο που ήταν κλειστός. Ωραία, και να συνεχίσουμε. Ωραία, εδώ πέρα ερχόμαστε και κάνουμε restore την δύναμή μας. Χ για να κάνουμε save, Y θα πατήσω τώρα. No other spirit webs have been activated yet. Ωραία. Ας κάνουμε ένα save να υπάρχει. Ξανά προς τα πίσω τώρα, για να δούμε λίγο το χάρτη. Να σκαρφαλώσουμε προς τα επάνω, υπάρχει τρόπος. Ωραία. Πάρω έτσι σταδιακά τα abilities για να είναι λίγο ισορροπημένος ο χαρακτήρας. Βρήκαμε ένα keystone. Τα keystones χρησιμοποιούνται για να ανοίγουν στα spirit gates. Θυμίζω ότι κάθε spirit gate χρειάζεται διαφορετικό αριθμό από keystones. Ωραία. Θα το θυμόμαστε. Πάμε να δούμε λίγο την πύλη εδώ. Δημιουργήθηκαν για να προστατεύουν το χώρο πριν από πολλές δεκαετίες. Χρειάζεται keystones. Άρα θέλει και άλλα keystones. Ωραία. Α, μπορούμε και να τραβάμε και να σβρώχνουμε αντικείμενα. Από εδώ έχουμε πάει. Να, ένα keystone. Μήπως τώρα μπορούμε να ανοίξουμε την πύλη. Αχ, λίγο ακόμη θέλει. Νομίζω... Άνοιξε. Άνοιξε η πύλη, τέλεια. Ναι, βλέπω να γίνεται κάτι εδώ. Πάμε από την άλλη πλευρά. Βρήκαμε ένα life cell. Μπορούμε να μεγαλώσουμε την δύναμή μας, τη ζωή μας. Να βρούμε περισσότερα life cells.
Ωραία. Θα βρούμε. Θα ψάξουμε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ ανυπομονώ να παίξω το παιχνίδι σε full screen, γιατί τώρα το έχω σε παράθυρο για να μπορώ να το γράψω κιόλας. Γιατί παιδιά είναι εντυπωσιακά και τα χρώματα και η μουσική. Πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο οπτικό ακουστικό θέαμα. Ελπίζω και παίχτηκα να με κρατήσει, να μην με κουράσει. Εδώ πέρα έχουμε πινακίδες. Hollow Grove, Black Root Barrows και Spirit... Πού να πάω. Για να δούμε λίγο το χάρτη. Πάω από τα Root Barrows εδώ κάτω να δούμε τι έχει. Εδώ είναι που ανοίξαμε την πύλη, αλλά από εκεί έχω γυρίσει αρκετά. Πάμε πιο αριστερά. Ας επιτεθούμε από εδώ που είμαστε σε μια ασφάλεια όσο να είναι. Και τώρα πάω κάτω να δω τι έχει μαζευτεί. Α, ωραία, έφτασε από εκεί το χτύπημα. Μια χαρά. Άψογα, πάμε πιο κάτω. Κατηφορίζουμε αρκετά αυτά τα αγκάθια, οπότε απλά θα περάσω από πάνω τους. Πάλι πήραμε ability point. Να κάνουμε ένα save και να πάμε να μεγαλώσουμε και αυτό το ability. Μίλησε με γρίφους ο γέροντας. Το πνεύμα του Spirit Tree ζει μέσα μας, λέει, γι' αυτό και είναι και, αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε ζωντανοί. Ωραία, τώρα θα σκαρφαλώνουμε και στους τοίχους. Για να το δοκιμάσουμε. Ναι. Πάμε λίγο πιο ψηλά, βρε. Ωραία. Energy cell. Τώρα μπορούμε να βρίσκουμε και να συλλέξουμε παραπάνω ενέργεια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια για να δημιουργήσουμε ένα soul link και να κάνουμε save το παιχνίδι μας. Τέλεια.
Θα πάω μέχρι ένα σημείο να κάνω ένα save και να κλείσουμε. Όπα, μην χάσουμε μέχρι εκεί. Να κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Είδαμε λίγο παραπάνω από 20 λεπτά του παιχνιδιού Orient and Blind Forest. Α, ναι, τώρα μπορούμε και σκαρφαλώνουμε πολύ πιο εύκολα. Και θα φτάσουμε σε σημεία που δεν μπορούσαμε να πάμε πριν. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Σιγά σιγά ξεκλειδώνεις, ξαναγυρνάς πίσω. Τα λεγόμενα Metroidvania. Θα πας και μπρος πίσω για να φτάσεις σε σημεία που πριν ήταν μπλοκαρισμένα και δεν μπορούσες να πας. Ωραίος. Να συλλέξουμε και αυτά, μην τα αφήσουμε. Όπα. Κατάφερα και έχασα, δεν πειράζει. Γυρίσαμε στο προηγούμενο save, οπότε κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημερινό βίντεο του τραγικού παίχτη. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν δεν το ξέρατε το παιχνίδι, προμηθευτείτε το, θα το βρείτε στα καταστήματα της Microsoft και μπορείτε να το πάρετε και να το παίξετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στο Steam. Μέχρι το επόμενο βίντεο του τραγικού παίχτη, να είστε καλά. Γεια σας.